Καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Σολιναρίτης από το Sold Out. Είστε στο αγαπημένο κανάλι τεχνών 7Arts. Κάνετε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας, κλικάρετε και το καμπανάκι δίπλα έτσι ώστε να ενημερώνεστε για οποιοδήποτε νέο βίντεο ανεβαίνει στο κανάλι μας. Παραμένουμε σπίτι, γυρνάμε ωραία βιντεάκια για τις τέχνες, σας τα παρουσιάζουμε, θεωρώ ότι σας κρατάμε καλή συντροφιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Δημήτρη Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν, λοιπόν, ο κορυφαίος αυτός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1921 στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας Παντελής Χόρν, σπούδασε στη Δραματική Σχόλη του Βασιλικού Θεάτρου, νυν Εθνικού, όπου έκανε τον ντεμπούντο του το 1940 στην οπερέτα του Στράους Νυχτερίδα. Αμέσως μετά εμφανίστηκε στο θέατρο Ρεξ της Μαρίκας Κοτοπούλη ως πρωταγωνιστή σε έργα όπως Ο Πρωτεβουσιάνος, Αλάτι και Πιπέρι, Η Κυρία με τις Καμέλιες και πολλά άλλα. Την περίοδο 43-44 συμμετείχε στο Θείασο της Κατερίνας με την οποία συμπρωταγωνίστησε στο Σύζυγη με Δοκιμή. Το 1944 συγκρότησε δικό του Θείασο μαζί με τη Μέρη Αρώνη και λίγο αργότερα συνέπραξε με τη Βάσο Μανολίδου. Το 1945 συνεργάστηκε με το Θείασο Μελίνας Μερκούρη και Νίκου Χατζίσκου, ενώ την περίοδο 1946 έως 1950 επέστρεψε στο Βασιλικό Θέατρο. Ύστερα από απουσία 2 ετών στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Ελλάδα και το 1953 γνωρίζει την αξέχαστη Έλλη Λαμπέτη. Ο δεσμός τους επισπεύδει το διαζύγιο της Λαμπέτη με τον Πλωρίτη και μαζί γράφουν μία από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην υποκριτική τέχνη. Συγκροτούν δικό τους θείασο μαζί με τον Γιώργο Παπά, ανεβάζοντας έργα όπως «Ο Βροχοποιός», «Νηφικό κρεβάτι», «Το παιχνίδι της μοναξιάς» και πολλά άλλα. Οι δρόμοι τους χώρισαν το 1959 και δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ στο θεατρικό σανίδι. Μεγάλη ήταν η συμβολή του Δημήτρη Χόρν και στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε μόνο σε 10 ταινίες, δίνοντας όμως ανεπανάληπτες ερμηνείες, όπως «Στην κάλπη κυλήρα», «Το κορίτσι με τα μαύρα», «Στο μια ζωή την έχουμε», τι αξέχαστη ταινία. Επειδή έχω υπάρξει κι εγώ τραπεζικός υπάλληλος για πολλά χρόνια και στο Ταμείο Τράπεζας, αυτή η ταινία πραγματικά όποτε την έβλεπα, μου ξύπναγε έτσι περίεργα συναισθήματα, έμπαινα στη θέση του αξέχαστου Δημήτρη Χόρν, αυτό το 1.101.101 με έχει στιγματίσει και εμένα. Έντονη ήταν και η ραδιοφωνική παρουσία του όμως. Εκτός από τις μαγνητοφωνήσεις δεκάδων θεατρικών έργων, είχε περάσει στον κόσμο με ιδιαίτερο κέφι και φινέτσα ένα αεράκι εβδομαδιαίων πεντάλεπτων εκπομπών που έγραφε ο Κώστας Πρετεντέρης. Με μια σουρεαλιστική ηρωνία στη φωνή του, διάβαζε φανταστικά γράμματα ακροατών στην εκπομπή «Ο Ταχυδρόμος Έφτασε». Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ την περίοδο 1974-1975, ενώ το 1980 ίδρυσε με τη σύζυγό του Άννα Γουλανδρή το Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού. Η πολιτεία του απένιμε το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου του Πρώτου. Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1998, ύστερα από πολύμηνη ασθένεια. Ένας σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Πολλοί έχουν πατήσει τα βήματά του, έχουν διδαχθεί από τις σπουδαίες έμφυτες θεατρικές του ικανότητες, δεξιότητες. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας το σημερινό. Μια σύντομη αναφορά στο σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη Δημήτρη Χόρν. Όπως βλέπετε, είμαι και κουρεμένος. Να είναι καλά ο πατέρας μου που έχει διετέλεσε χρόνια, είχε δικό του κομμωτήριο, οπότε με βοήθησε τώρα εν μέσω καραντίνας, γιατί πού θα φτάναμε πια που είναι όλα κλειστά. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε πριν κλείσουμε με αυτό το βιντεάκι, κάτι το οποίο με απασχολεί και πραγματικά θέλω και τη γνώμη και την άποψή σας. Μιλήσαμε για τον Δημήτρη Χόρν, κυρίως στο βιντεάκι μου αναφέρομαι σε σπουδαίους ηθοποιούς, γενικά ανθρώπους του συγκεκριμένου χώρου. Έχετε παρατηρήσει, το βλέπετε κιόλας και εγώ έχω ανεβάσει πολλά στο Art Magazine, στο blog μας αντίστοιχες αναρτήσεις. Αυτή την περίοδο η πλειοψηφία των θεατρικών χώρων, ακριβώς επειδή είναι κλειστά τα θέατρα και ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν, ίσως να ανοίξουν και τελευταία για λόγους ασφαλείας, θέατρα, κινηματογράφη, γενικά οι χώροι διασκέδασης, η περισσότερη πλειοψηφία των θεατρικών χώρων ανεβάζει διαδικτυακά
έχουν βιντεοσκοπηθεί θεατρικές παραστάσεις και τις ανεβάζουν διαδικτυακά. Καλό για τον κόσμο, το οποίο δεν τις είχε παρακολουθήσει live. Μπορεί και λόγω δυνατοτήτων, μπορεί και να μην είχε μπει στη διαδικασία αυτή. Άλλο εμείς που αγαπάμε πολύ το θέατρο. Θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη. Θεωρείτε ότι είναι καλό αυτό που γίνεται? Γιατί κακά τα ψέματα, είναι αλλιώς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας να είδα 1-2 παραστάσεις που ήθελα, δεν είχα καταφέρει να τις δω όταν παίζονταν live προ-πανδημίας. Ενώ έχουν ανέβει τόσες, δεν είχα όρεξη, δεν μου έκανε όρεξη να τις δω βιντεοσκοπημένες διαδικτυακά. Έχω δει πολύ θέατρο στη ζωή μου. Είναι άλλη η μαγεία του live θεάτρου, κακά τα ψέματα. Είναι αλλιώς να έχεις τον ηθοποιό απέναντί σου να διαδραματίζεται εκείνη την ώρα και αλλιώς μπροστά σε μια ψυχρή οθόνη, υπολογιστή, λάπτοπ, κινητού, οτιδήποτε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σας είπα εγώ τη δική μου άποψη. Θεωρώ και ευελπιστώ σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και των θεατρικών χώρων. Γιατί κακά τα ψέματα δημιουργείται πρόβλημα και έλλειμμα πολιτισμού όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις, ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Παραμένετε εσείς πάντα στο αγαπημένο κανάλι των τεχνών. Sold out Art Magazine, sold out by Art Magazine, στο 7 Arts, κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας. Κλικάρετε και την καμπανίτσα, το καμπανάκι για να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε νέο βίντεο ανεβαίνει από Ελλάδα και εξωτερικό, αναφορικά πάντα με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Είμαστε δικτυωμένοι και σε όλα τα social media, κακά τα ψέματα, Facebook, Instagram, Twitter, οπότε μας βρίσκετε παντού, σας περιμένουμε στην αγαπημένη μας παρέα. Να είστε καλά, συνεχίζω να το λέω κάθε φορά σε οποιοδήποτε βιντεάκι, θετικά, αισιόδοξα, υπομονή, όλα θα πάνε καλά, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Να είστε καλά. Ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ. Walk through life. Every day is a new beginning. Shine your light. It's a day.